Σούπα, να σας καλωσορίσουμε εκ μέρους του Πολιτικού Συλλόγου στην πόλη μας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα για να συνεχίσω. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω αυτά που έχω ετοιμάσει μέσω του Πολιτικού Συλλόγου, να σας πω, θεωρούμε τα συμφέροντα των μικροεπαγγελματιών και των εργαζόμενων είναι κοινά. Και σε αυτή τη βάση θέλω να σας πω και πράγματα εκ μέρους του Πολιτικού Συλλόγου. Οι αυτοαπασχολούμενοι δεχόμαστε σήμερα μια επίθεση στη ζωή και το εισόδημά μας, άνευ προηγουμένου. Προσπαθούμε να κρατηθούμε με νύχια και με δόντια ζωντανή μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, 2 χρόνια πανδημίας και την ακρίβεια που ζακεί τη ζωή μας. Οι υπέροχες αυξήσεις στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στις πρώτες ύλες σαρώνουν το εισόδημά μας. Αντιμετωπίζουν μια τεράστια αύξηση των λειτουργικών μας εξόδων, μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεών μας, αλλά και τη δραματική μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικογενειών. Οι ανατιμήσεις σε μια σειρά προϊόντα εξανεμίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών. Την ίδια ώρα που η ανασφάλεια και η αγωνία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία επηρεάζει δραματικά την καθημερινότητά μας. Η κυβέρνηση, αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος από την επέλαση της ακρίβειας, μοιράζει υποσχέσεις και ψίχουλα, τα οποία πάλι εμείς θα πληρώσουν μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Γνωρίζουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει σταθεί ουσιαστικά στο πλευρό των αυτοαπασχολούμενων. Έχει στηρίξει τα δικαιώματά μας και τα αιτήματά μας. Στάθηκε στο πλευρό μας της κινητοποίησης που κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Ξέρουμε ότι καταθέσατε ερωτήσεις και προτάσεις συγγνώμων για την ανακούφιση των πιεστικών αναγκών μας. Αναδεικνύεται την υπονόμευση των συμφερόντων μας από τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου συνεχίζουν ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες να βγάζουν πακτολό χρημάτων σε βάρος των επιχειρήσεών μας. Εδώ και τώρα θέλουμε και τη στήριξη του κόμματός σας. Εδώ και τώρα χρειάζονται μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, σε κατεύθυνση αντίθετη με την πολιτική της απελευθέρωσης ενέργειας που όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν και μας έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Κύριε Κουτσούμπα, από εσάς ζητάμε να μεταφέρετε στη Βουλή τα εξής αιτήματα. Θέλουμε την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων στο μέτρο επιστροφής της ενεργειακής επιβάρυνσης. Κατάργηση του ειδικού τέλους για τη μείωση των οκουμπών αερίων ρήπων, καθώς και του χρηματιστηρίου ενέργειας. Άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων. Πλαφόν στη τιμή της χιλοβατόρας του ρεύματος, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και θέλουμε και την απαγόρευση των διακοπών ρεύματος. Θέλουμε κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια. Διαγραφή χρεών της επιστρεπτέας προκαταβολής των τόκων και των προστίμων. Επιστροφή στο φορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Κατάργηση του έμφυα και τέλος επιδεύματος, μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση των έμεσων φόρων στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στα καύσιμα. Λέμε όχι στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς για τις μικροεπιχειρήσεις και τα λαϊκά νοικοκυριά. Στην επίθεση που δεχόμαστε, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του. Η μαζικοποίηση του συλλόγου μας, η οργάνωση της πάλης μας, μαζί με τους εργαζόμενους που βιώνουν την ίδια βάση της καθημερινότητα, πρέπει να είναι η απάντησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.